Αυτές τις εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός σε τμήμα της παραλίας Αμουδάρας και ενώ οι πρώτοι επισκέπτες έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους στην τουριστική περιοχή. Έσχος για τουρισμό, δηλαδή να περνάνε οι τουρίστες να βλέπουν αυτό το χάλι, είναι άσχημο. Τα καλάμια έρχονται από τον ποταμό, ο οποίος έχω δει με τα μάτια μου και κόβουν τα καλάμια να ανοίξουν τον δρόμο και τα ρίχνουν μέσα στον ποταμό. Ο ποταμός μετά τα φέρνει στη θάλασσα, τα βγάνει έξω, έρχονται, τα μαζεύουν, τα αφήνουν σωρούς και δεν τα μαζεύουν με τα φορτηγά τα πάρουν. Αρχίζει ο νότος, τα βάνει πάλι μέσα στη θάλασσα. Τεράστιες ποσότητες καλαμιών και φερτών υλικών έχουν πνίξει την ευρύτερη περιοχή, με το Δήμο Μαλεβιζίου να συνεχίζει εδώ και έναν μήνα τις προσπάθειες καθαρισμού της παραλίας. Ήταν η βαρύ χειμωνιά φέτος, ποταμοί τα κόβουν οι αγρότες, τα πετούν στα ποτάμια όπως και όλοι μας. Τις πρώτες μέρες της κακοκαιρίας ήταν όλη η παραλία από το Παγκρίτιο μέχρι που έβλεπα εγώ ένα μέτρο στο ύψος στα καλάμια έξω. Έπρεπε να έχουν φύγει. Να τα μαζέψουνε. Έρχομαι για μπάνιο εγώ εδώ. Ναι, και βλέπετε τα καλάμια. Ναι. Δημότες δυσανασχετούν με αυτές τις εικόνες, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης των καλαμιών. Έπρεπε να έχουν μαζευτεί. Ελπίζομαι σε μια άλλη κακοκαιρία να τα μαζέψει, κακοκαιρία να τα πάει κάπου αλλού. Αυτά τα έχει κατεβάσει από ποτάμια τώρα, κατεβαίνουν με τα πολλά νερά. Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι. Εμείς τώρα τα υπόλοιπα όσο μπορούμε προσέχουμε για το χειμώνα την παραλία, δηλαδή μαζεύουμε πλαστικά, ο καθένας στο χώρο του. Εμείς ερχόμαστε εδώ τώρα κάποιοι άνθρωποι, όσο μπορούμε τα μαζεύουμε, αλλά η θεομηνία αυτή κατέβασε τώρα τα καλάμια, τι να τα κάνουμε, βάλουν φωτιές, πρέπει δηλαδή κάποια υπηρεσία να ενεργοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι καθαρίζουν, δεν προλαβαίνουν, τώρα είναι εκεί πέρα δύο φορτωτές, το ίδιο είναι και από εκεί πέρα από τη Βαγιά. Ναι. Είναι έσχος, αλλά πιστεύω ότι σε 2-3 μέρες θα προλάβει ο Δήμος να τα καθαρίσει. Καθαρίζουμε εμείς εδώ πέρα, βλέπετε, τα έχουμε καθαρά όλα εδώ πέρα, είμαστε σημερινοί κολυμπητές. Μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 320 φορτηγά με καλάμια και άλλα υλικά που κατέβασε το ποτάμι στην παραλία, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να δηλώνει ότι η παραλία θα έχει καθαριστεί εντός μεγάλης εβδομάδας.